Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες μου, καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Παρδάλο και Λίτσα Μασκότ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Λοιπόν, τα κορίτσια θα φύγουν, εμείς θα τα πούμε λίγο. Έχετε καιρό να με δείτε βαμμένη, φτιαγμένη κτλ. Κτλ. Επειδή ακριβώς θα φύγω, είμαστε καλεσμένοι κάπου να πάμε. Σήμερα το βράδυ είναι Σάββατο, αύριο θα σας παρουσιάσω το βίντεο και είπα να αυτό και έχω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τα νυχαλάκια φτιάξαμε, μια χαρά, δεν είχα χρόνο καθόλου να πάω, ήταν η πρώτη φορά που μέσα σε ένα μήνα δεν είχα πάει ούτε μια φορά για να φτιάξω τα νύχια. Έτσι, συνήθως κάνω 2 φορές το μήνα, δηλαδή κάθε 2 εβδομάδες και αυτό ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα θα κοιτάξω την ατζέντα. Τώρα που το λέμε, μισό λεπτό θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω γιατί σήμερα τι έχουμε, 17, 18, 18 Φλεβάρι. Είχα πάει. Είχα πάει. Ε, 18 Ιανουαρίου, ακριβώς ένας μήνας. Άκου να δεις τώρα, ακριβώς ένας μήνας. Λοιπόν, πήγα έφτιαξα, όλα καλά, όλα ωραία. Λίγο βάφτηκα, λίγο φτιάχτηκα, για να πάω. Τι είναι που θέλω να σας πω. Καταρχάς πήγα λίγο στο Zara Home, μου ήρθε ένα mail, το οποίο το mail είχε καινούρια πράγματα που έχουν φέρει, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματα, πολύ. Πολύ, πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ, του συγχαίρω το Ζάρα γιατί ασχολήθηκαν με τα πράγματα, δηλαδή με τα αξεσουάρ του ψωμιού που φτιάχνουμε στο σπίτι, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, το χειροποίητο ψωμί με προζύμι. Διάφορα αξεσουάρ, τα καλαθάκια για να πάρουν φόρμα τα ψωμιά, δηλαδή διάφορες κουτάλες ξύλινες, ακόμα και κοπίδι έχουν φέρει, εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και πήγα, ενώ δεν χρειαζόμουν και πάρα πολλά πράγματα, πήγαμε λοιπόν στο mall, στο τέτοιο μετρό μολ και πήρα ορισμένα πράγματα που θα σας δείξω στη συνέχεια. Λοιπόν, και είχε και κάποιες προσφορά, είχε χειμερινές προσφορές, αυτά που ήταν της πρωτοχρονιάς, των Χριστουγέννων και τα λοιπά, τα έχουν βάλει σε ένα καλάθι, σε ένα ράφι και τα λοιπά και το έχουν, κάποια είναι και 60% και 70% τέλος πάντων. Αυτά που πήρα δεν το πήρα με έκπτωση αυτά που χρειαζόμουν για την κουζίνα. Πήρα κάποια άλλα, ας πούμε, που ήταν με προσφορά. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα. Τα πράγματα της υγείας είναι κομψή κομψά. Συνεχίζω τη διατροφή. Σας έχω πει ότι νομίζω έγραψα και στο περασμένο βίντεο ότι συνολικά έχω χάσει 10 κιλά, γιατί ξέφυγα λιγάκι, μετά ξαναγύρισα, τέλος πάντων. Αυτό που μου είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να χάσω, θέλω, δεν θέλω. Και εμένα μου αρέσει πολύ το φαΐ, τι να κάνω. Ωστόσο, τα τελευταία 3-4 βίντεο δεν πήγανε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Δηλαδή, καθόλου καλά όταν λέμε, είναι οριακά. Δηλαδή, έχω να δω αυτά τα νούμερα, τα views και τέτοια από την πολύ παλιά, τέλος πάντων. Για να δω, εγώ προσπαθώ, είμαι εδώ,
μαγειρεύω και θα σας βγάζω και πράγματα ας πούμε της οργάνωσης και τα λοιπά της κουζίνας, θα κάνουμε και κουβέντα, εγώ επιμένω και θα επιμένω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η επικοινωνία μαζί σας, γιατί μου λείπουν κάποιες κυρίες που έχουμε την επικοινωνία πολύ καλή. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Από εσάς εξαρτάται βέβαια, αλλά όχι και όλα από εσάς, γιατί είναι και ο αλγόριθμος. Προωθεί κάποια κανάλια μένουν πίσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα κοινωνικά τι συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι ο κόσμος, παιδιά, δεν ξέρω τι πίνει και δεν μας δίνει. Προχθές ήταν, τέλος πάντων, η εβδομάδα που πέρασε τώρα περνάει. Είχα πάει στο σούπερ μάρκετ και τέλος πάντων, στο σημείο που μένω εγώ κοντά, υπάρχει μια διασταύρωση. Η διασταύρωση είναι Πατησίων, ας πούμε, με την Σκιάθο, να το πω έτσι. Και άναψε το φανάρι για τους πεζούς. Σταμάτησε, δηλαδή είναι διπλή λωρίδα. Σταμάτησε ένα λεωφορείο, το 608, προς Αθήνα ας πούμε, να το πω έτσι. Και έπρεπε να περάσουμε εμείς. Περνάω εγώ και δίπλα μου είναι μια κυρία, περίπου στην ηλικία μου. Εκεί που πρέπει να προσπεράσαμε λίγο το λεωφορείο, καθώς το λεωφορείο είναι εδώ και προσπερνάμε το λεωφορείο, έτσι, είμαστε εδώ, προσπαθούμε να περάσουμε άλλα, ξέρω εγώ, ένα μέτρο. Ξαφνικά από εδώ, από δεξιά από το λεωφορείο πετάγεται ένα αμάξι, παραλίγο να την πατήσει τη γυναίκα, γιατί ήμουνα εγώ εδώ και η γυναίκα μου ήταν δεξιά μου, ας πούμε. Λοιπόν, φώναξα εγώ και προσπάθησα να την τραβήξω, ξέρεις, και τρόμαξα πάρα πολύ για την κυρία και τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, τη γλιτώσαμε. Και αυτή, βέβαια, αν θα πάθαινε ζημία, πρώτα θα πάθαινε αυτή η ζημία, Παναγία μου. Λοιπόν, και αυτός που ήταν στο αμάξι, μας έβαλε και χέρι, παιδιά. Μας έβαλε και χέρι, δηλαδή. Ήτανε που ήτανε δεξιά από το λεωφορείο, δηλαδή, που δεν επιτρέπεται. Έτσι. Λοιπόν, και μας έβαλε και χέρι. Αυτά. Πώς λέει η παροιμία, με το αυγό θα πας και... Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό, τρομερό. Τρελάθηκα και του λέω, καλά λέω, φταίτε και μιλάτε. Τέλος πάντων, δεν ήθελα εγώ να επεκταθώ. Η κυρία λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τρομάξατε. Λέω, η άλλη μόνο λέω, τι θα πει, τι με ευχαριστείτε. Δηλαδή, αν εγώ θα ήμουν στη θέση σας, θα χτυπάγατε παλαμάκια από τη χαρά. Μου λέει, όχι φυσικά, άρα τι με ευχαριστείτε. Καταρχήν και δεν έκανα τίποτα, απλά τρόμαξα. Μου λέει, τρομάξατε για μένα. Φυσικά, άνθρωπος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, τα αυτονόητα, ο κόσμος αρχίζει και τα χάνει. Δηλαδή, με ευχαριστεί για τα πράγματα που είναι εντελώς ανθρώπινα. Δηλαδή, που θα κάνει ένας άνθρωπος που έχει, ας πούμε, κάποια ευαισθησία κτλ. Και ευαισθησία να μην έχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ξαφνικό. Και αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλος μπορεί να πάθει μια ζημιά. Η ζημιά μπορεί να είναι και να του κοστίσει και τη ζωή, δηλαδή, και με ευχαριστήσει γι' αυτό. Τέλος πάντων, η γυναίκα ήταν τρομαγμένη κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι πλέον τόσο αδιάφοροι το τι θα πει ο διπλανός, το τι, δηλαδή λάθος μηνύματα περνάνε αυτά τα κουτιά, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα λοιπά, λάθος μηνύματα, δηλαδή το να είσαι αδιάφορος, δηλαδή να περνάς καλά εσύ, παρτάκιας πρέπει να είσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα καθόμουν να περίμενα στη στάση του λεωφορείου, στο 608 το πρωί για να πάω στο 2, ξαφνικά, εκεί που περίμενα, σε ένα μικρό δρόμο, λοιπόν, είχε ένα χώρο για να παρκάρουν και, αν όχι τρία αυτοκίνητα,
δύο μεγάλα αυτοκίνητα χωράγανε άνετα και έρχεται ένας με μια κουρσάρα ας πούμε και το αφήνει στη μέση παιδιά. Ούτε, δηλαδή αν θα ερχόταν ο δεύτερος, λοιπόν, και να ήθελε να παρκάρει, ούτε μπροστά μπορεί, ούτε δεξιά. Δηλαδή έπιασε μία θέση η οποία θα χωρούσε άνετα δύο αμάξια, σας λέω ίσως και τρία, λοιπόν, και έχει βάλει στη μέση και είναι ο άρχοντας, κατάλαβες. Εγώ και κανένας άλλος, δεν με νοιάζει ας πούμε. Τι δεν σε νοιάζεται? Γιατί δεν σκέφτονται τους ανθρώπους, γιατί δεν σκέφτονται το διπλάνο, γιατί δεν σκέφτονται ότι αυτός που θα χρειαστεί να κάνει την ίδια δουλειά με αυτόν, θα αγανακτήσει να βρει μια θέση. Και σας λέω τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ τυχαία ας πούμε. Τυχαία παραδείγματα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή κοιτάω και λέω Χριστέ μου, δηλαδή είμαστε ή δεν είμαστε από αυτή τη, δηλαδή δεν είμαστε κάτοικοι του πλανήτη αυτού ή έρχονται τα UFO και γίνεται ό,τι να είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, περνάνε λάθος μηνύματα και στα παιδιά. Επίσης, άλλο ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εχθές, εκεί που ήμουνα στο μετρό, μόλις μετακατέβηκα στο μετρό, για να πάρω το μετρό τέλος πάντων, εκεί πήγαμε στη Βουλαγμένη μαζί με μια φίλη μου με αμάξι. Επειδή αυτή μένει Νέα Σμύρνη, θα πήγαινε αυτή με τα αμάξι και μην κάνει κύκλο να με πάει. Εγώ κατέβηκα στο μετρό, μπαμ μπαμ και ήρθα στο σπίτι. Δηλαδή πολύ πιο γρήγορα ήρθα στο σπίτι από ότι θα ερχόμουν ας πούμε με το αμάξι θα με έφερνε. Λοιπόν, τέλος πάντων και κατεβαίνω εγώ εκεί που κατεβαίνω στο, στην Αποβάθρα. Κατεβαίνουν μαζί μου στην κυλιόμενη σκάλα δύο νεαρά παιδιά με κινητικά προβλήματα. Άντε να ήταν 25 χρόνων maximum σας λέω. Η κοπέλα ήταν με δύο πατερίτσες. Με δύο πατερίτσες, δηλαδή πολύ άσχημη κατάσταση, λάξη, αλλά φαίνεται ότι είναι αισιόδοξη και τα λοιπά, που για μένα είναι πάρα πολύ σωστή η στάση της ζωής, έτσι δεν... το ίδιο και αγόρι. Αλλά το αγόρι περπατούσε χωρίς τη βοήθεια. Ναι, μεν περπατούσε με δυσκολία, αλλά ήταν χωρίς τις πατερίτσες. Λοιπόν, και ήταν ένα κάθισμα και κάθονται μία κυρία, μία ελεύθερη θέση και τρία μικρά παιδιά, άντε να ήταν 12-13 χρονών. Δηλαδή, δεν σηκώθηκε ούτε ένας να πάει μία θέση πιο εκεί για να κάτσει. Η κοπέλα έκατσε γιατί είχε μία θέση. Αν θα πήγαινε άλλο ένας νεαρός από την άλλη μεριά, δηλαδή να καθόταν σε αυτό το κάθισμα το ελεύθερο κτλ, τότε θα χωρούσε και το αγόρι. Αλλά δεν. Δεν. Αυτό όμως, δεν νομίζω ότι... δεν το καταλαβαίνει ο άλλος άνθρωπος, έτσι, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει κινητικά προβλήματα, που σημαίνει το λιγότερο που πρέπει να κάνεις, το αυτονόητο ποιο είναι, το να σηκωθείς να του δώσεις τη θέση. Αλλά, okay, πες, ήταν κουρασμένος, 12 χρονών, 13, κουρασμένος, καταλαβαίνετε τι λέμε, έτσι. Λοιπόν, χαχαχούχα, αυτό το πράγμα στο κινητό. Αυτό ακριβώς, ζόμπι, αυτό, δεν βλέπω δεξιά και αριστερά, το φόκους μου είναι στην οθόνη του κινητού. Τρομερό. Δεν σηκώθηκε κανένας, δεν σηκώθηκε. Να πας, να πεις, να του εξηγείς τώρα. Είναι όμως πολύ λεπτή η θέση, θα σας πω γιατί είναι λεπτή η θέση. Οι άνθρωποι με αυτά τα προβλήματα κινητικά, αντιμετωπίζουν τη ζωή τους με φυσιολογικό τρόπο. Μαθαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μαθαίνει ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτά τα προβλήματα. Έτσι. Γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να κάνουν υπέρβαση, γιατί διαφορετικά δεν θα βγει, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να περπατήσουν, να γράψουν, να, οτιδήποτε, δηλαδή πράγματα που πρέπει να κάνει καθημερινά στο σπίτι, που για μας είναι πολύ απλά το να σηκωθούμε από το κρεβάτι, να πάμε στην τουαλέτα, να πληθούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, το θεωρούμε δηλαδή δεδομένο,
Για αυτούς τους ανθρώπους είναι προσπάθεια καθημερινή. Και 24 ώρες το 24ωρο προσπάθεια. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο δυνατοί, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο καλόκαρδοι και αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους σαν να μην υπάρχει. Και κάθεσαι τώρα εσύ. Θα πάω εγώ σε αυτό το νεαρό, θα το πω, λοιπόν, να αλλάξει τη θέση για να κάτσει κάποιο, θα το προσβάλλω. Καταλαβαίνετε, όχι το νεαρό θα προσβάλλω, αλλά μπορώ να προσβάλλω πόσο λεπτή η θέση, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Να προσβάλλω, μπορεί ο άλλος να θέλει να τον αντιμετωπίζουν σαν ένα άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κινητικά προβλήματα. Εγώ ποιο δικαίωμα έχω να πάω να του φίξω το θέμα, ας πούμε, να του πω... Το άλλο, κάνε λίγο πέρα να κάτσουν οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, θα μου πει η κυρία μου ποιος σας ζήτησε. Ποιος σας ζήτησε να το πεις, εγώ είμαι μια χαρά. Ναι, okay, εντάξει, εσείς βλέπετε αυτό που βλέπετε. Εγώ όμως είμαι πιο δυνατός από εσάς. Γιατί είμαι δυνατός, γιατί εμένα, αν θα μου πονέσει το στομάχι, αν θα μου πονέσει, συγγνώμη, ο κόλος μου, αν θα μου πονέσει το πόδι και πλάω, κάθομαι και κλαίω. Αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά σηκώνονται, πηγαίνουν, κάνουν τις δουλειές, προσπαθούν να δουλέψουν, προσπαθούν να είναι δηλαδή στο ίδιο επίπεδο όλους τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Και εγώ δεν έχω δικαίωμα, είναι πολύ λεπτό αυτό που σας λέω, να πω ότι αυτός έχει πρόβλημα. Αυτός δεν έχει. Μπορεί να έχω εγώ περισσότερο πρόβλημα από αυτό. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά που καθόντουσαν με τα κινητά έτσι, είχαν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που καθόντουσαν. Γιατί αυτοί οι νεαροί, και η κοπέλα και ο ταγόρι, ούτε μία φορά στη διάρκεια, γιατί μπήκαμε μαζί στο ένα βαγόνι μετά, και τους έβλεπα μπροστά μου, οι οποίοι συζητάγανε και τα λοιπά. Προφανώς υπήρχε κάποιος έρωτας και τέτοια, γιατί το αγόρι τη φίλησε στο μάγουλο, κάτι συζητάγανε μεταξύ τους. Ούτε μία φορά δεν έβγαλαν το κινητό από τη τσέπη. Σίγουρα θα το είχαν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιος έχει πρόβλημα, για πείτε μου, τη στιγμή που δύο επικοινωνούν και δεν έχουν αυτή την ανάγκη, η τρελή ανάγκη το να είναι συνέχεια στο διαδίκτυο κτλ. Και καθόντουσαν και συζητάγανε σαν δύο, όχι σαν, δύο normal άνθρωποι. Και αυτά τα τρία νεαρά που μπήκανε μέσα στο τρένο και στην αποβάθρα ήταν στο τηλέφωνο, με τηλέφωνο στο χέρι, και στο βαγόνι που ήταν στο σειρμό. Ποιος έχει πρόβλημα? Γεια σου. Ποιος έχει πρόβλημα? Δηλαδή, ποια είναι τα μηνύματα, ποιο είναι αυτό που κάνει κράτος, που κάνει ας πούμε η κοινωνία κτλ. Να εξηγήσει αυτά τα παιδιά, αλλά ξεκινάει από το σπίτι, να πει η μάνα ή ο πατέρας. Έτσι, λοιπόν, ξέρεις παιδί μου, υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις, υπάρχουν και τρίτες και τέταρτες και πέμπτες και δέκατες. Πρέπει να προσαρμόσαι και πρέπει να σκέφτεσαι. Να σκέφτεσαι, να κοιτάς και να σκέφτεσαι. Το μυαλό ο Θεός έδωσε για να σκεφτόμαστε, όχι για να το κάνουμε πανέ. Έτσι, αυτό ήθελα να σας πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ τα λέω και θα τα λέω και στους μαθητές μου στο οδείο και λέω πράγματα όπως έχει. Και όποιος με παρεξηγήσει δεν πειράζει, δεν με πειράζει, ξύδι. Λοιπόν, τι πήρα. Λοιπόν, βλέπετε τιμή 9,99, 10 ευρώ από 20. Από 20, δηλαδή μισή τιμή. 50%. Είναι ένα κερί, για να δω τώρα πώς φαίνεται αυτό, ναι, για να το βλέπετε. Έχω και πιεσόμετρο εδώ πίσω. Θα σας το δείξω. Κάθε πρωί και βράδυ μετράω την πίεση, μου είπε ο καρδιολόγος, και την άλλη εβδομάδα θα πάω, μάλλον θα με κοιτάξει λίγο. Λοιπόν, το βαλά για να φαίνεται. Okay. Λοιπόν, έχει... Τώρα θα δω πώς ανοίγει αυτό. Να το. Κοίτα τι ωραίο κουτί, προσεγμένο. Λοιπόν. Αυτό είναι η μικρή συσκευασία. Υπήρχε και μεγάλη. Λοιπόν, αυτό είναι, θα σας πω πώς λέγεται. Λέγεται Winter Pine. Λοιπόν, μισό λεπτό να το κάνω έτσι, να μην μου κόβει το κεφάλι.
Λοιπόν, και γιατί το πήρα, θα σας πω. Μου θυμίζει ένα άρωμα παλιά που φορούσε ένα Gucci άρωμα, το οποίο σταμάτησε να βγάζει το Gucci, το λάτρευα, ένα Gucci Classic, το οποίο ήτανε, τι να σας πω. Λοιπόν, μου θυμίζει το άρωμα που φορούσα εγώ. Οπότε, κοίτα, κομψό, αυτό δεν ξέρω, πρέπει, δεν ξέρω αν βγαίνει, αλλά θα το βγάλω, εγώ θα δω πώς βγαίνει, δεν μ' αρέσει όταν γράφει κάτι. Λοιπόν, ωραίο πράγμα, ωραία συσκευασία, η οποία όπως και το προηγούμενο που είχα πάρει στο Ζάρα πάλι, το έχω εξαντλήσει, ένα πάρα πολύ ωραίο White Lotus νομίζω λέγεται και τέτοια. Λοιπόν, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο βαζάκι, το οποίο μόλις τελειώνει είναι εκεί, ξέρεις, στον πάτο έχει μείνει, ξέρω, για μία φορά να το ανάψω. Λοιπόν, μετά θα το πλύνω, θα το βάλω στην κουζίνα, κάτι θα το βάλω. Έτσι, κανένα μπαχαρικό και τέτοια. Γιατί είναι γυάλινα, δεν είναι πλαστικά. Αχ, τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, 10 ευρώ. Έτσι. Βάζω στην άκρη. Λοιπόν, πήρα αυτά. Είναι σχοινί. Σαν ψάθα είναι. Όχι ψάθα, πώς το λένε αυτό. Όχι ψάθα. Τζουτ. Όχι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τέλος πάντων, μισό λεπτό, μήπως γράφει. Σιγά μην δώσει Αρμπίνα τώρα τι γράφει και λακίες. Είναι σχοινί, ας πούμε, εγώ το χρησιμοποιώ όταν φτιάχνω ψωμί. Θα το βγάλω αυτό, θα το δείτε κοντά. Βλέπετε, πώς λέγεται αυτό το τζουτ, μισό λεπτό. Ναι, γιούντα. Ωραία, λοιπόν, αυτό τι κάνω εγώ όταν φτιάχνω το ψωμί, και άμα το πάω σε κάποιον δώρο και τα λοιπά, το βάζω σε ένα χαρτί, το craft που λέμε, τέτοιο, και το κάνω αμπαλάζ με τέτοιο σχοινί και βάζω και 2-3 στάχια. Το κάνω έτσι λίγο πιο artisan. Αυτό είχε 1 ευρώ από, πόσο ήταν η τιμή του, από 2 ευρώ, 1 ευρώ. Πήρα δύο τέτοια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θυμάστε που σας είχα πει ότι είχα δει ένα μπρίκι, αυτό το διάφανο που στο κολονάκι μου είπανε ότι είναι μπρίκι για αφρόγαλα, για να φτιάχνουμε αφρόγαλα, ενώ μου είχαν πει άλλες κοπέλες πάλι από το Zara Home ότι είναι για καφέ αλλά είναι για κεραμική εστία. Εν τέλει αποφασίσανε ότι είναι για την κεραμική εστία. Απλά λέει μην το βάζετε στη φωτιά. Φυσικά δεν θα το βάλω. Ορίστε. Βλέπετε. Ένα απλό. Αλλά μ' αρέσει. Και είχε αυτό. Αυτό δεν είχε έκπτωση, είχε 13 ευρώ. Λοιπόν, είναι ελαφρύ και τέτοια. Α, το φτιάξω ένα καφεδάκι. Λοιπόν, επίσης, τι είναι αυτό, είναι η αυγοθήκη. Θυμάστε ότι έχω εγώ μία μαύρη, μισό λεπτό να σας δείξω. Επειδή έχω τα αυγά έχω έξω, έχω ένα τέτοιο, το οποίο έχω πάρει από Amazon, μου έχει έρθει. Λοιπόν, και έχω πάρει τώρα και λευκό. Αυτό το είχα πάρει, είναι κεραμικά αυτά και αυτό είναι κεραμικό.
Ήθελα και ένα. Αυτό δεν είναι λευκό ακριβώς, είναι κρέμ. Ελαφαντόδοντος. Λίγο προς το μπέζ, ας πούμε, αλλά μ' αρέσει που έχει χερούλε. Φοβερό. Ωραία. Μεγιά μου. Λοιπόν, τι άλλο. Εκεί στο μολ ανοίξανε ένα μαγαζί το οποίο λέγεται Δανέζικο, νομίζω είναι. Λέγεται Tiger Wishing Car Brush. Δανέζικο Tiger κάπως λέγεται. Δεν ξέρω αν έχω την... πώς το λένε. Flying Tiger. Flying Tiger. Λοιπόν, ένα ψιλοπράγματα και βρήκα αυτή την βούρτσα, βλέπετε, με χερούλι από μπαμπού, το οποίο στο Ζάρα αυτό έχει νομίζω 6 ευρώ, 6 και κάτι, ενώ σε αυτό το μαγαζάκι είχε 3,50, 3,50. Γιατί το πήρα? Καταρχάς το τρίχωμά του είναι κοντό, έτσι, και είδα μία vlogger μία vlogger Σουηδέζα που την παρακολουθώ και τα λοιπά, και καθάριζε με αυτό το ντου στην καμπίνα που έχει στο μπάνιο, έτσι, ανάμεσα τον αρμό, ανάμεσα στα πλακάκια, λέει, καθαρίζει καταπληκτικά, και όντως είναι πάρα πολύ σκληρό. Πήρα αυτό, 3,5 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Ενώ πάλι σας λέω, στο Ζάρα είναι πολύ πιο ακριβό. Πήρα αυτό που χρειαζόμουν και αυτό που χρειαζόμουν επίσης είναι οι βάσεις, είναι σιλικόνη, βάσεις για τα ζεστά για το τραπέζι. Γιατί τι κατάλαβα, την Πέμπτη είχα εγώ, την Τσικνοπέμπτη είχα, έκανα τραπέζι τέλος πάντων. Ήρθε ο γιος μου με την κοπέλα του, ήρθε η κουμπάρα μου με τον σύντροφό του, ήρθε και οι φίλοι μου. 6 άτομα ήμασταν, έτσι. Λοιπόν, αφού το είχα βάλει στο τραπέζι, το είχα στρώσει και τα λοιπά, βγάζανε φωτογραφίες και ήταν πάρα πολύ ωραίο στρωμένο τραπέζι, τέλος πάντων, εγώ δεν το τράβηξα, αλλά θα ζητήσω, επειδή η φίλη μου έχει τραβήξει, θα πάρω αυτές τις φωτογραφίες, θα σας βάλω. Λοιπόν, αλλά νομίζω αυτό το στρώσιμο είχα κάνει, έχω το καλοκαίρι με μαύρα πιάτα που ήταν, νομίζω το έχω κάνει, οπότε κάπως τα έτσι ήταν. Αλλά, άλλο θέλω να σας πω, ότι αφού έβαζα ζεστά, κατάλαβα ότι δεν έχω τις βάσεις αυτά τα σουπλά. Σουπλά είναι αυτά, ναι, σουπλά. Κάπως αλλιώς το λέει. Σουπλά είναι για τα πιάτα, σουβέρ είναι για τα ποτήρια. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Βάση σκευών. Και πήρα δύο τέτοια στο διάφανο, μπήκα εκεί, το οποίο δεν είναι φτηνιάρικο. Είχε σχεδόν 4 ευρώ το ένα. Πήρα δύο, έχω άλλα δύο, προφανώς θα πάρω. Αυτό που είδα σε αυτό το μαγαζί, στο Flying Tiger, έχει πάρα πολύ ωραίο από μαλλί, μάλινα με κάτι μπαλάκια τέτοια, λίγο ακριβούτσικο ήτανε και δεν ήθελα τώρα εγώ να χαλάσω και τέτοια, αλλά άλλη φορά αν θα πάρω και εκείνα. Λοιπόν, και πήρα αυτό. Αυτά είναι τα ψώνια μου, αυτά τα δύο είχαν διάφανο εδώ, είμαστε στο... 6,22, αυτά τα δύο, αυτό 3,50 και αυτά που πήρα στο Ζάρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ψώνια μου. Σας έχω μια καταπληκτική συνταγή πάπιας. Έτσι, λοιπόν, στην Ελλάδα δεν τρώνε πολύ πάπια, αλλά, ξέρω εγώ, μήπως θα τα φτιάξετε. Λοιπόν, αυτά έχω, σας φιλώ.
να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά, να έχετε υγεία και αγάπη και να περνάτε ωραία μηνύματα στους ανθρώπους που είναι γύρω σας, ιδίως αν είναι παιδιά μικρά ή παιδιά μεγάλα. Εδώ τα μεγάλα παιδιά δεν θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν. Τέλος πάντων, εμείς θα προσπαθούμε, είμαστε δυνατές, είμαστε ακμαίες ανεξάρτητα από την ηλικία. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες μου. Ελπίζω να είστε καλά. Κι εγώ λίγο, λίγο κουρασμένη, λίγο... δεν πειράζει. Τώρα γύρισα από το οδείο, όλα καλά, όλα ωραία, όλα ανθυρά. Έλα που δεν είναι. Πάνε να ψηφίσουν τώρα τον νόμο περί δραματικών σχολών, οδεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μας παίρνει μπάλα όλους μας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το νόμο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούν ακόμα καλύτερα, δηλαδή εκτός αν είναι περασμένο στα μνημόνια, είναι ένα από τα παραγράφους, ας πούμε, που πρέπει να το εκτελέσουν. Φοβάμαι πως είναι αυτό. Αλλά αν δεν είναι, θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε γιατί πολλοί καθηγητές της ηλικίας μου, ας πούμε, πρέπει να βγουν στη σύνταξη δηλαδή. Και αν ηλικία ακόμα δεν είναι, για τη σύνταξη τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα διδάσκουν δηλαδή. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι αξιολόγηση, ας πούμε, αξιολόγηση του επαγγέλματος κτλ. Εκεί, ναι, εκεί θα συμφωνήσω, γιατί πολλοί ξέμπαρκοι διδάσκουν και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ προσωπικά δεν έχω φόβο, διότι είναι αναγνωρισμένο το δίπλωμά μου, το πτυχίο. Έχω τελειώσει μουσική ακαδημία που το έχω αναγνωρίσει εδώ στο Δικατσά. Και δεν έχω φόβο, δηλαδή έχω ανατά τις σπουδές, λέω. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει εδώ τα οδεία που υπήρχαν, καλοί καθηγητές και καλές σχολές, λοιπόν, και το Εθνικό Οδείο και το Οδείο Αθηνών και το Ελληνικό Οδείο, λοιπόν, όλα αυτά, παλιά, ας πούμε, υπήρχαν πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι. Και οι δάσκαλοι αυτοί που διδάσκουν, οι καλοί δάσκαλοι, είναι όλοι με πολύ καλές σπουδές. Πάρα πολύ καλές σπουδές. Και ας το κάνουν αξιολόγηση, ας το κάνουν, εγώ συμφωνώ. Να το κάνω. Γιατί έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορείς να λες πολλές κουβέντες, πάρα πολλές κουβέντες να λες, αλλά δείξε το. Δηλαδή είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορείς να δείξεις ακάλυστα, ας πούμε. Εντάξει, δεν μιλάω για τις θεωρητικές σπουδές, ας πούμε, αρμονίες, και αυτό μπορείς να το δείξεις. Αλλά κυρίως των οργάνων. Οργάνων, ας πούμε, σε τι επίπεδο βρίσκεσαι, παρακαλώ. Πρίμα βίστα, λοιπόν, σου ανοίγω την παρτιτούρα, διάβασέ μου την παρτιτούρα, παρακαλώ, κύριε. Μπορείς? Οκ. Okay. Λοιπόν, αν μπορείς, θα διδάσκεις. Αν δεν μπορείς... Λοιπόν, λίγο σκληρό είναι αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, γιατί σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί, ας πούμε, ειδικοί, δηλαδή αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά το επαγγέλμα. Δεν μιλάω μόνο για τη μουσική, μιλάω γενικά, έτσι, σε όλα τα επαγγέλματα. Λοιπόν, και πόσο μάλλον στο δικό μας. Πόσο μάλλον στο δικό μας. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, με αυτό που συμβαίνει και στη γειτονική χώρα, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο. Λοιπόν, η Συρία, η καημένη, έχει κυρώσεις και τέτοια, και γι' αυτό το λόγο, λέει, δεν μπορούν να τους στείλουν βοήθεια. Δηλαδή, είναι δυνατόν, δηλαδή, είναι δυνατόν. Σε τι κόσμο ζούμε, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Σε τι κόσμο ζούμε. Δηλαδή, ο κόσμος πεθαίνει και εσύ του λες ότι δεν θα σε βοηθήσω. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάποιος δίπλα σου, εσύ περνάς και μέσα σε μία λίμνη, σε μία θάλασσα, πνίγεται ένας άνθρωπος, τι θα σκέφτεσαι εσύ. Δηλαδή, τι εθνικότητα έχει και τι. Δηλαδή, παιδιά, τι να πω.
Τραγιλανθικό, δηλαδή τραγιλανθικό είναι, δηλαδή θα το πατήσεις, δηλαδή επειδή είναι κάποια άλλη εθνικότητα, η ράτσα και τα λοιπά, θα το πατήσεις για να πάει, δηλαδή να μπουλμπουλ να κάνει και να φύγει. Δηλαδή είναι δυνατόν να πει απλά πράγματα, δηλαδή πράγματα του Θεού, βρε παιδί μου. Τι σημασία έχει σε ποιο. Λοιπόν, η ανθρωπιά ποια είναι, το να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που περνάει δύσκολα, που είναι, δηλαδή όχι απλά περνάει δύσκολα, ότι έπαθε ένα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, έχασε το σπίτι, έχασε το. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι ολόκληρες οικογένειες, δηλαδή μικρά παιδιά μένουν χωρίς κανέναν. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε αν έχουν κυρώσει, αν έχουν, πώς το λένε, τους εφήλιους πολέμους και τα λοιπά. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω. Έχει γίνει δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη η ζωή, πολύ δύσκολη, δηλαδή όλοι είμαστε σε καμία κατάσταση τραγική, δηλαδή είτε ψυχολογικά, είτε οικονομικά, είτε δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει, δηλαδή δεν θέλω να σκέφτομαι άσχημα πράγματα, αλλά έρχονται οι καταστάσεις έτσι και τα γεγονότα γύρω γύρω συμβαίνουν τέτοια που αναρωτιέσαι κάθε φορά, ας πούμε, τι στάση να κρατήσεις, τι μήνυμα να περάσεις στους μαθητές, εγώ ας πούμε που συναστρέφομαι συνέχεια με τους μαθητές στο οδείο, έτσι, και στο οδείο και κάποια ιδιαίτερα βιβλία στο που έχω στο σπίτι. Δηλαδή εγώ τι πρέπει να κάνω κάθε φορά που έρχομαι, δηλαδή να είμαι σε μία απεσιόδοξη κατάσταση και να λέω αου, δεν πρέπει να περνάω ένα μήνυμα αισιόδοξο ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ, ότι συνεχίζουμε, ότι πρέπει να συνεχίσεις τις σπουδές σου, πρέπει να προσπαθείς και τα λοιπά. Και άμα μου κάνει μία ερώτηση και μου λέει και καλά κυρία, γιατί εγώ δεν έχω να κάνω με παιδιά, έχω να κάνω με ενήλικους. Έτσι. Και λέει, οκ, θα τελειώσουμε και τέτοια. Και δουλειά πού θα βρούμε. Πού θα βρούμε δουλειά. Εγγυείται κανείς αν, πώς το λένε, αφού θα τελειώσουμε και θα βρούμε δουλειά. Όχι βέβαια, δεν μπορώ να το πω. Από τη μία. Από την άλλη, αν είναι ταλέντο, δηλαδή να του πω, δεν θα βρεις δουλειά και τα λοιπά, δεν αξίζει τον κόπο, ας το παιδί μου. Είναι δυνατόν να το πω αυτό. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να σκέφτομαι αυτό. Δεν θέλω να σκέφτομαι. Θα δούμε. Είδομεν. Λοιπόν, τι σας έχω. Σας έχω μία πάπια. Μία πάπια με μήλα στο φούρνο. Μουα. Πολύ ωραίο και εύκολο φαγητό. Κυριακάτικο έτσι οικογενειακό να το βάλετε στο τραπέζι και θα μου πείτε δεν είναι της μοδός η πάπια στην Ελλάδα και τα λοιπά, δεν πειράζει, μια φορά στα τόσο κοτόπουλο, κοτόπουλο, κοτόπουλο η πάπια. Λοιπόν, και θα της φτιάξω αυτή την πάπια, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και τι σας, λοιπόν, εδώ έχω πάρει, θυμάστε που σας είπα ότι είχα παραγγείλει και τις παντόφλες. Λοιπόν, δεν ήρθανε ποτέ, δεν ήρθανε ποτέ, δηλαδή έχω επικοινωνία μέσω του Viber με γενική ταχυδρομική και θα το πω γενική ταχυδρομική και ας χτυπιούνται κάτω. Λοιπόν, γράφει ας πούμε ότι παρακολουθείτε το δέμα σας που βρίσκεται και τυπά, okay, μέχρι εκεί ωραία είναι. Μετά κοιτάω εγώ γιατί δεν ήρθαν 2, 3. Δηλαδή επειδή αυτό έρχεται νομίζω από την Πολωνία, η εταιρεία αυτή, η ελληνική εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Πολωνία. Καταλάβατε τώρα, φοροδιαφυγές και τρα και μου λέτε μετά. Anyway, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό θέλουν 3 με 6 εργάσιμες μέρες για να έρθει από εκεί. Οκ, πέρασαν 6 μέρες, αρχίζω εγώ και παρακολουθώ το δέμο. Και ξαφνικά τι βλέπω, ότι λέει περάσανε 12,5 ώρα από το σπίτι μου και δεν με βρήκανε στο σπίτι μου. Και εγώ ήμουν σπίτι εκείνη την ώρα. Του στέλνω, προσπαθώ να του πάρω τηλέφωνο, δεν απαντάει κανείς. Ούτε το κεντρικό κατάστημα, ούτε το υποκατάστημα που είναι εδώ στο Αγίου Μελετίου, το πιο κοντινό σε μένα, αν και θα μπορούσε να πάει εδώ στο Γαλατσίου που είναι ακόμα πιο κοντά, κανείς δεν απαντάει, σαν να μην υπάρχει κανένας. Κανένας, κανένας.
Λοιπόν, okay, λέω, μήπως είναι τα χιόνια, μήπως είναι το κρύο και τέτοια. Τίποτα. Δεν μπορώ να τους πάρω, τρεις μέρες προσπαθώ στο τηλέφωνο, τίποτα. Στέλνω email στην εταιρεία που είχα παραγγείλει, λέω, το και το, λέω, ενώ μου στείλανε, λέω, ένα link για παρακολούθηση και τα λοιπά, γράφει ξαφνικά, βλέπω εγώ ότι προσπαθήσαν να μου το παραδώσουν, αλλά ήταν αδύνατη η παράδοση. Και λέω, είναι δυνατόν. Μου απαντάνε με email η εταιρεία που παράγγειλα. Λέει, έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, θα σε επικοινωνήσουν μαζί τους και θα σας το παραδώσουν. Εντάξει, εντάξει, περιμένω ξανά μανά τώρα. Κανένας τίποτα. Γράφω δεύτερο email. Λοιπόν, παιδιά, τι θα γίνει. Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει μαζί τους, θα σας παραδώσουν. Εχθές μπαίνω ξανά και γράφει ότι έγινε δεύτερη προσπάθεια να παραδώσουν και πάλι δεν ήμουν στο σπίτι. Και η μία Παρασκευή και η άλλη. Εγώ τις Παρασκευές δεν έχω τίποτα μέσα στο σπίτι. Έχω κάποια μαθήματα, αλλά μέσα στο σπίτι και φεύγω. Άλλο ένα μάθημα έχω Παρασκευή απόγευμα. Λοιπόν, αλλά απόγευμα. Την περασμένη Παρασκευή δεν πήγα για μάθημα, γιατί είχα συναυλία στο τέτοιο εκεί, στο Ρώσικο Προξενείο. Λοιπόν, και έφυγα από το σπίτι, ήρθε μία φίλη μου και με πήρε 6,5 ώρα το βράδυ. 6,5 ώρα αυτή σταματάνε να παραδίδουν, ας πούμε, μετά τις 2, νομίζω, μέχρι τις 3. Λοιπόν, γιατί 5 κλείνει το μαγαζί, οπότε αποκλείεται. Οκ, okay, μέχρι τότε, μέχρι τις 6,5 που ήρθε και με πήρε από το σπίτι, εγώ ήμουν στο σπίτι. Λοιπόν, και ξαφνικά ξαναέρχεται δεύτερο μήνυμα από αυτούς, από τη Γενική Ταχυδρομική, ότι ξαναπεράσουν και δεν με βρήκε. Εκεί, ναι, είπα, οκ, okay, εντάξει. Και γράφω ένα κατεβατό τέτοιο και λέω, συγγνώμη, λέω, εγώ είμαι από τους πελάτες που χρησιμοποιώ πάρα πολύ το e-shop. Και είναι η πρώτη φορά που είμαι εξοργισμένη, λέω, με την Γενική Ταχυδρομική. Μήπως, λέω, ήρθε η ώρα να αλλάξετε τους συνεργάτες. Και μπήρε. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, εκτός από το κουδούνι που ίσως που δουλεύει, έχω και άλλο ένα κουδούνι, το σκυλί. Δεν περνάει μίγα. Έτσι, λοιπόν, και αν θα του είχαν χτυπήσει και δεν το άκουσα εγώ, θα άκουγα το σκύλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους και λέω, δε συχτήρι, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, το ακυρώνω, σήμερα τώρα θα ακυρώσω. Και πήγα στο Σαγκιάκο, στην Βεΐκου και πήρα το ίδιο πράγμα, δεν είναι Calvin Klein, αλλά είναι το Toms. Την Toms την ξέρετε, έτσι, λοιπόν, Toms, πάρα πολύ καλή εταιρεία, λοιπόν, είναι αυτά. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Και είπα να πάρω και καλτσούλες για τον εαυτό μου και πήρα καλτσούλες έτσι με σκυλάκια. Λοιπόν, οπότε το σετ είναι έτοιμο, θα το φορέσω. Θα το δείτε. Λοιπόν, και εγώ σας έχω πάλι, σας είπα, την πάπια και αν θέλετε μου πατάτε ένα like, γράψτε σχόλια, γράψτε μου σχόλια, δεν γράφετε τελευταία καθόλου, λίγα. Λοιπόν, και προωθήστε το κανάλι αν θέλετε και σας φιλώ μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά από ξεμαλιασμένη Αλβίνα. Φιλιά, φιλιά από μένα. Γεια σας. Εδώ σας δείχνω τις παντόφλες με τις καλτσούλες, έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το, λοιπόν, και ανεβάζω, να δείτε τη φόρμα, αυτή είναι η φόρμα. Φόρμα ή πιζάμα ή μαύρη, έτσι, μαύρη και άραχνη. Λοιπόν, και έχω βάλει και την ρομπίτσα. Αυτό είναι το, έτσι όπως σας το είπα, το μαλλί είναι κούκου, περιμένουμε να μακρύνει λίγο. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι.
Και εδώ ξεκινάω εγώ να σας δείχνω πώς τη φτιάχνω την πάπια. Την έχω πλύνει πάρα πολύ καλά, έχω ελέγξει αν έχει πούπουλα ακόμα και κάτι φτεράκια. Λοιπόν, τα καθάρισα και το στεγνώνω με χαρτί κουζίνας πάρα πολύ καλά και απ' έξω και μέσα. Αφού έχω στεγνώσει την πάπια και την έχω βάλει σε κατσαρόλα που θα ψηθεί, είναι ειδικές αυτές τις κατσαρόλες, ξέρετε, είναι ειδικές φτιαγμένες για αυτή τη δουλειά, δηλαδή το να ψηθεί η πάπια ή ένα ολόκληρο κοτόπουλο ή αν θέλετε γαλοπούλα μικρή κτλ. Και τι κάνω εδώ. Έχω βάλει σε ένα μικρό μπολάκι, βλέπετε, ένα κουτάλι της σούπας αλάτι και ένα κουτάλι της σούπας πιπέρι μαύρο. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο μπαχαρικό δεν θα μπει, γιατί έχει μια ιδιαίτερη γεύση η πάπια, οπότε το μόνο που το αναδεικνύει πολύ καλά το κρέας της πάπιας και δεν το σκληραίνει κτλ. Είναι το αλάτι και το πιπέρι. Λοιπόν, και το τρίβω βλέπετε πάρα πολύ καλά σε όλη την πάπια και μέσα για να μου φύγει αυτή η ποσότητα που είχα φτιάξει. Αφού το έχω ετοιμάσει, έχω πάρει 4 γλυκόξινα μήλα, τα συγκεκριμένα είναι τρυπόλεως. Θα κουραστείτε να ακούτε από μένα, γιατί εγώ αυτά τα μήλα μόνο τρώω και αυτά τα μήλα χωράζω. Λοιπόν, και το κάνω με βοήθεια αυτού του εργαλείου που το έχω πάρει από το IKEA. Αυτές τα κομμάτια του μήλου που το κόβει σε 8 κομμάτια νομίζω, 8 κάνει ή 10, τέλος πάντων, 8 νομίζω. Δεν έχει σημασία. Αν δεν έχετε τέτοιο εργαλείο, με το μαχαίρι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το κόβουμε για να είναι κυδονάτα αυτά. Λοιπόν, αφού τα έχω κόψει τα 4 μήλα, τα έχω φτιάξει σε αυτό το σχήμα, δεν βάζω ούτε λεμόνι, τίποτα απολύτως, και εδώ ξεκινάει το γέμισμα. Λοιπόν, αφού έχω αλατοπιπερώσει όλη την πάπια καλά-καλά, λοιπόν αρχίζω και τη γεμίζω με μήλα. Γεμίζω έτσι σφιχτά, δηλαδή για να είναι, να μην μένουν κενά. Μπορεί να μην μου πάρει όλα τα μήλα, αλλά δεν θα μου μείνουν πολλά, θα μείνει 3-4 κομμάτια ίσως. Αφού έχουμε γεμίσει και δεν χωράνε άλλο, μπορούμε να το ράψουμε με ειδική κλωστή για μαγειρική ή να το φιξάρουμε με οδοντογλυφίδα. Εγώ έκανα με οδοντογλυφίδα, δηλαδή θα το κλείσω όλα τα κενά και από κάτω και όσο χωράει ακόμα προσθέτω. Το κλείνω λοιπόν καλά-καλά και το φιξάρω με οδοντογλυφίδα. Πάλι σας λέω, εσείς μπορείτε να το ράψετε. Αφού έχω φιξάρει από κάτω, τώρα θα φιξάρω και το λαιμό, γιατί και εκεί υπάρχει τρύπα, γιατί το κάνουμε για να μην βγαίνουν ζουμιά από το μήλο. Όλα αυτά τους χυμούς που θα δώσουν τα μήλα, όλα αυτά θα βοηθήσουν να μαλακώσει η πάπια και να έχει μια μυρωδιά, ένα άρωμα εξαιρετικό. Γιατί κακά τα ψέματα η πάπια έχει μια, το λίπος της πάπιας έχει έτσι μια μυρωδιά η οποία δεν αρέσει σε πολλούς, ίσως γι' αυτό και δεν έχει σουξέ τόσο πολύ. Λοιπόν, την έχω βάλει την πάπια, λοιπόν, η πάπια μου ήταν 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Για το κάθε κιλό θέλουμε μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, αν μετά από 2,5 ώρες το δοκιμάζω, το βγάζω, το τρυπάω και αν το χυμός της πάπιας βγαίνει καθαρός και όχι με αίμα, σημαίνει ότι η πάπια από μέσα έχει ψηθεί. Τώρα τι μας έχει μείνει, να τη ροδοκοκκινήσω, δηλαδή να τη φτιάξω μια πετσούλα ωραία, την μεταφέρω σε ένα ανοιχτό σκεύος, θα την περιχύνω λίγο με το χυμό που έχει βγάλει, έχει και λίπος, έχει και το χυμό και από τα μήλα και η πάπια βγάζει χυμό, την περιχύνω και τη βάζω ή σε γκριλ ψηλά, ή ψηλά ας πούμε στο φούρνο για να ροδοκοκκινήσει. Θα χρειαστείτε άλλη μισή ώρα ίσως, αναλόγως στο φούρνο το δικό σας. Λοιπόν, εδώ εγώ
θέλω να σας δείξω πώς θα φτιάξω τις πατάτες για γκαρνίρισμα. Λοιπόν, βάζω μία κατσαρόλα στη φωτιά, έβαλα μία σκελίδα σκόρδο, ένα ή δύο φιλαράκια δάφνη και ένα κουταλάκι αλάτι. Και προσθέτω τις πατάτες τις οποίες έχω καθαρίσει και έχω κόψει έτσι όπως το βλέπετε, δηλαδή πώς τις κόβουμε για το φούρνο, όχι κυδονάτες, κομμάτια. Λοιπόν, εδώ δοκιμάζω εγώ και είναι σχεδόν έτοιμες οι πατάτες, έτσι, τις σουρώνω και τις βάζω σε ένα πυρέξ για να κρυώσουν λιγάκι. Είδατε ότι το χυμό που έχει μείνει, ο ζωμός που έχει μείνει από την πάπια, δεν τον έχω πετάξει και τι κάνω, παίρνω άλλο ένα σκεύος πλατή για να είναι όλες οι πατάτες με μία στρώση, βάζω λίγο από το χυμό της πάπιας που έχει βγάλει από το ζωμό, βλέπετε, στο πάτο, όχι πολύ, να μην κάνει, ας πούμε, να μην κολυμπάνε, αλλά να έχει καλύψει όλο το πάτο της, του σκεύους, του πυρίμαχου. Λοιπόν, βάζω κάποια μπαχαρικά, αυτά τα συγκεκριμένα που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε όποια μπαχαρικά θέλετε και ρίγανη, μπορείτε να βάλετε και οτιδήποτε άλλο, ό,τι σας αρέσει. Εγώ έβαλα το συγκεκριμένο που έχει και σκόρδο μέσα και μπουκοβό και λίγο αποξηραμένο κρεμμύδι, έχει διάφορα μπαχάρια τύπου κόλιαντρο κτλ. Κτλ. Και προσθέτω άλλο ένα ζουμάκι έτσι από πάνω για να μου είναι, για να ψηθούν, είναι σχεδόν έτοιμα, είναι μισό έτοιμα τα, οι πατάτες, δεν θα χρειαστούν πάρα πολύ χρόνο, θα χρειαστούν μόνο να ροδοκτηνήσουν οι πατάτες, έτσι. Λοιπόν, και αφού έχω προσθέσει λίγο, έχει αλάτι ο ζωμός, θα προσθέσω ακόμα λίγο από πάνω αυτά τα μπαχάρια που μου αρέσουν και θα βάλω λίγο αλάτι καπνιστό, έτσι για γεύση, για να έχει λίγο καπνιστή γεύση, και το βάζω φούρνο κάτω από το σκεύος της με πάπια και λοιπόν, και είναι έτοιμο, μετά θα το δείτε. Εδώ σας κόβω το ψωμί που έχω φτιάξει επίσης το τραπέζι που είχα κάνει, το δικό μου ψωμί με προζύμι, και βλέπετε πόσο, πόσες τρυπούλες έχει, πόσο πετυχημένο είναι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν με το Melody of Taste with Albina. Σας αποχαιρετώ. Αν δεν έχετε εγγραφεί, ξέρετε τι θα κάνετε. Γεια σας!